τελευταία έχω αρχίσει να βλέπω τα πράγματα με άλλο μάτι. Και το σχολείο, και την τάξη, και το σπίτι, και τα βιβλία, και τα παραμύθια. Και πάμε! Πάτερ ημών, ο έντες ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον Άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σε φύεμε τις οφειλέτες ημών και μη σε ενέχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού, αμήν. Το κοριτσάκι βάδιζε ξυπόλυτο και τα πόδια του είχαν μελανιάσει από το κρύο. Μέσα στην τσέπη της κουρελιασμένης ποδιάς της είχε ένα σωρό σπίρδα. Στο χέρι της κρατούσε και άλλο κουτιά γεμάτα, γιατί αυτή τη δουλειά έκανε. Πουλούσε κουτιά με σπίρτα στους δρόμους. Φτώχεια είναι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν νερό, δεν έχουν να φάνε και δεν μπορούν να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Φτώχεια σημαίνει ότι δεν έχεις λεφτά για τις βασικές σου ανάγκες, είτε είσαι άνεργος, είτε έχεις δουλειά με ανεπαρκή μισθό. Φτώχεια είναι όταν κάποιος γνωστός μου ή ακόμα και εγώ έχουμε οικονομική δυσκέρεια. Πιστεύω ότι όλους τους ανθρώπους έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση, αν και κάποιοι δεν το δείχνουν. Φτώχεια είναι όταν ο άνθρωπος δεν έχει που να μείνει και να φάει. Η φτώχεια τριγύρω μου δεν μου αρέσει, γιατί δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους να πεινάνε και να ζητάνε χρήματα. Να σχεδιάζετε τη γραφική παράσταση της παρακάτω έργου. Το 20,1% του πληθυσμού απειλείται από τη φτώχεια. Σε νέα ύψη η ανεργία αγγίζει το 22%. Στο 22,5% έφτασε τον Απρίλιο η ανεργία. Στο 23,7% η καταγραμμένη παιδική φτώχεια στην Ελλάδα. Στο 26,8% η ανεργία τον Οκτώβριο. Κυρία, δεν φτάνω. Αρκετοί άνθρωποι ψάχνουν φαγητό στα σκουπίδια. Την οικογένειά μου δεν την έχει επηρεάσει και τόσο η φτώχεια, αλλά στους ανθρώπους που συναναστρέφουν μπορεί να τους έχει επηρεάσει. Έχουμε σπίτι, φαγητό και κυρίως ζούμε σε μια μέση ελληνική οικογένεια. Ούτε πολύ φτωχά, ούτε πολύ πλούσια. Αυτό φαίνεται τριγύρω μας γιατί πολλά μαγαζιά κλείνουν και οι άνθρωποι δεν μπορούν να συντηρήσουν την οικογένειά τους. Την οικογένειά μου δεν την επηρέασε πολύ. Μερικοί γνωστοί μου επηρεάστηκαν πολύ από τη φτώχεια, αλλά μερικοί άλλοι όχι. Ακούω ότι διάφορες οικογένειες έχουν οικονομικά προβλήματα. Σε άλλους κόβεται το ρεύμα. Άλλοι έχουν απολυθεί από τις δουλειές τους και άλλοι πηγαίνουν στο συσίτιο της εκκλησίας και τρώνε εκεί. Τι μάθημα έχουμε τώρα? Ιστορία. Ωχ! Κράτα λίγο το βιβλίο. Λέγε. Στο διάστημα του Μεσοπολέμου, οι χώρες που βγήκαν από τον πόλεμο. Οι χώρες που βγήκαν από τον πόλεμο
Είχαν πάθει τεράστιες καταστροφές. Και πολλές ανάγκες. Και είχαν και πολλές ανάγκες. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ζήσουν... Για να καλυτερέψουν τη ζωή τους. Για να καλυτερέψουν τη ζωή τους, ήθελαν να μεγαλώσουν το εμπόριό τους. Ναι, αύξησε την παραγωγή. Την παραγωγή τους. Και... Υπήρχε αυθονία προϊόντων. Ναι, υπήρχε αυθονία προϊόντων και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τα αγοράσουν όλα. Δεν είχαν χρήματα. Δεν είχαν χρήματα για να τα αγοράσουν όλα αυτά. Έτσι τα προϊόντα έμειναν απόλυτα. Και πολλά εργοστάσια. Μην κλέβεις! Πολλά εργοστάσια άρχισαν να κλείνουν και εκατομμύρια εργαζόμενοι έμειναν άνεργοι. Αυτή η κακή μεταχείριση της οικονομίας. Αυτή η κακή κατάσταση προκάλεσε. Προκάλεσε πολλές διαδηλώσεις. Κοινωνική αναστάτωση. Προκάλεσε κοινωνική αναστάτωση. Πολλές διαδηλώσεις, απεργίες. Που εκδηλώνονταν. Ναι, που εκδηλώνονταν με πολλές διαδηλώσεις, απεργίες κτλ. Και πορείες. Την κατάσταση αυτή εκμεταλλεύτηκαν φιλόδοξοι. Τότε κάποιοι φιλόδοξοι. Φιλόδοξοι που υποσχόμενοι σε κοινωνική τάξη. Σε κοινωνική τάξη και εφημέρεια. Ευημερία. Κατάφεραν να επιβάλλουν. Μην κλέβεις. Δικτακτορικά καθεστώτα. Πάνε μάθε το. Το συσίτιο είναι χρήσιμο για τα φτωχά παιδιά που δεν έχουν να φάνε. Έτσι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έφτιαξε ένα συσίτιο για να τρώνε αυτά τα παιδιά. Έφτιαξαν αυτά τα συσίτια, το συσίτιο για όλα τα παιδιά που, του σχολείου. Τα Χριστούγεννα βγήκαν τα παιδιά του δεύτερου δημοτικού σχολείου Νεάπολης μαζί με την κυρία της μουσικής για να μαζέψουν λεφτά για το συσίτιο. Το συσίτιο πραγματοποιείται στο πρώτο διάλειμμα στις 9:40 στο χώρο του εστιατορίου. Ό,τι περισσεύει τον δίνουν στο ολοήμερο για να έχουν και τα παιδιά το μεσημέρι στις 2. Οι άνθρωποι που διοργανώνουν το συσίτιο είναι ο διευθυντής, οι δάσκαλοι, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, οι γονείς και οι μαθητές. Μας υποδέχονται ευγενικά και φιλόξενα. Πηγαίνουν παιδιά που δεν είχαν κάποτε φαγητό και τρώνε πρωινό. Επίσης οι γονείς κάποιων παιδιών είναι ήσυχοι. Και ξέρουν ότι τα παιδιά τους δεν θα πεινάνε. Κάθε μήνα μαθητές και μαθήτριες δίνουν για το συσίτι 2 ευρώ ή όσα μπορεί ο καθένας. Εγώ δεν τρώω από το συσίτιο συχνά επειδή προτιμώ τα σπιτικά παρασκευάσματα της γιαγιάς μου. Τα περισσότερα παιδιά του σχολείου συμμετέχουν στο συσίτιο και το ευχαριστούνται αρκετά. Μπορεί να πάει όποιο παιδί θέλει για να φάει. Υπάρχει αρκετό και υγιεινό φαγητό και σερβίρουν ένα ποτήρι γάλα. Πιστεύω ότι σε μερικά παιδιά δεν αρέσει το συσίτιο επειδή μπορεί να ντρέπονται ή να νιώθουν άβολα για το ότι τα παιδιά σπρώχνονται στο χώρο του συσιτίου. Η τραπεζακόμος μας περιποιείται πολύ τα παιδιά και αυτό είναι ένα βασικό προτέρημα. Νομίζω ότι το συσίτιο θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να ελαφρύνει κάπως η οικονομική κρίση. Είναι και πολύ καλή ευκαιρία για τα παιδιά που αγοράζουν φαγητό να μην αγοράζουν άλλο, διότι έτσι δεν θα χαραμίζουν ούτε λεφτά, αλλά και θα τρώνε υγιεινά φαγητά. Νομίζω ότι διευκολύνει τους γονείς, επειδή δεν χρειάζεται να φτιάχνουν φαγητό από το σπίτι. Όμως το συσίτιο έχει μερικά φαγητά που δεν μου αρέσουν. Νομίζω ότι το συσίτιο δεν έχει αρνητικά, επειδή όλοι είμαστε καλά και δεν μαλώνουμε.